Χρυστοδουλίδη και τον ακούμε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πραγματοποίησε συνάντηση με τον κύριο Στουαρτ, τον ειδικό αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Ήταν μια προπαρασκευαστική συνάντηση εν ώψη της επίσκεψης της κυρίας Ντεκάρλο την επόμενη εβδομάδα. Η ίδια επίσκεψη της κυρίας Ντεκάρλο στέλνει το μήνυμα ότι ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών θέτει πολύ υψηλά στις προτεραιότητες του την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, την επανεκκίνηση και το σπάσιμο του αδιεξόδου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε τη βούλησή του για άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ανέπτυξε στον κύριο Στιούαρτ και την πρότασή του για ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσει να σπάσει το αδιέξοδο. Επανέλαβε την πρότασή του για μια κοινωνική συνάντηση για ένα δείπνο με τον κύριο Τατάρ και τον κύριο Στιούαρτ όταν επιστρέψει από τις Βρυξέλλες. Και επίσης την ετοιμότητά του και για μια κοινή συνάντηση με την κυρία Ντεκάρλο και τον κύριο Τατάρ την επόμενη εβδομάδα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήγησε στον κύριο Στιούαρτ την πρόταση του για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη συζήτηση που είχε με τον κύριο Σαρλ Μισελ, ο οποίος είδε θετικά την πρόταση του κυρίου Χρυστοδουλίδη, του πρόεδρου της Δημοκρατίας, πάντα στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και ποια ήταν η ανταπόκριση από πλευράς Ηνωμένων Εθνών για αυτή την ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποτίθεμαι? Κύριο Στιούαρτ, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών την βλέπει θετικά, δεν θεωρεί την Ευρωπαϊκή Ένωση σε έναν εταίρο που πρέπει να είναι ενεργός στην πορεία των διαπραγματεύσεων. Βλέπει θετικά επίσης και τον θετικό τόνο που ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την ημέρα ανάληψης κατοικώντων του έχει θέσει στις δημόσιες δηλώσεις του και που θεωρούν ότι καλλιεργεί το κατάλληλο κλίμα για να μπορέσουν να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Μια διευκρίνηση για την πρόταση του Προεδρού της Δημοκρατίας, κ. Λεπτυμιώτη. Τελεί υπό την αίρεση της σύμφωνου γνώμης και της άλλης πλευράς ο διορισμός ενδεχομένως ενός ειδικού απεσταλμένου πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αυτό θα πρέπει να το συζητήσει πρώτα, να επιτρέψετε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να συζητήσει με τον κύριο Σαρλ Μισελ. Θα έχει ειδική συνάντηση στις 22 Μαρτίου, γι' αυτό θα πάει νωρίτερα στις Βρυξέλλες, να συζητήσει με τον κύριο Μισελ τις λεπτομέρειες και να το αναπτύξει σε λεπτομερώς, αν θέλετε, την πρότασή του. Και θα υπάρξουν και γι' αυτό περισσότερες ανακοινώσεις, εάν και εφόσον φανεί. Μάλιστα. Ακούσαμε και δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Ελλάδα.